Η πίεση της διεθνούς κοινότητας τόσο προς τη Χαμάς όσο και προς το Ισραήλ να έρθουν σε συμφωνία και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εντείνονται. Εκατοντάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας εκεχηρία και επιστροφή των ομήρων που κρατά το Ισλαμιστικό κίνημα. Συχαθήκαμε την κυβέρνηση και όλη τη διαδικασία. Θέλουμε συμφωνία τώρα για τους ομήρους πίσω στην πατρίδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τη Χαμάς να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, το Ισραήλ έχει βάλει νερό στο κρασί του ως προς την αναλογία ομήρων προς Παλαιστίνιους κρατούμενους που ζητεί να απελευθερωθούν. Ας είμαστε ειλικρινείς, μου φαίνεται πως τώρα υπάρχει μια πολύ γενναιόδορη προσφορά για μια εκεχηρία 40 ημερών για την αποφυλάκηση ίσως και χιλιάδων Παλαιστίνιων κρατούμενων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων που κρατούνται εδώ και πάνω από 200 ημέρες. Μέχρι στιγμής η Χαμάς εμφανίζεται σκεπτική απέναντι στις Ισραηλινές προτάσεις. Είναι αναμονή πάντως της γραπτής απάντησης της Παλαιστινιακής Οργάνωσης που ζητεί ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων το τέλος των Ισραηλινών επιχειρήσεων και την απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γάζα. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως θα εισβάλλει στη Ράφα για να εξουδετερώσει τη Χαμάς με ή χωρίς συμφωνία.